Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίκας Μπασκετάκη, μάλλον δεν έπρεπε να ξεκινήσω τόσο δυνατά γιατί έχει κάποιο κόσμο εδώ πέρα στις έδρες και τώρα με κοιτάνε περίεργα και λίγο ντρέπουμε. Δεν πειράζει παρόλα αυτά, το προσπερνάμε. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Καρτέλ BC και Chicago Fools με πολύ ένταση όπως μπορούμε να αντιληφθούμε. Ανεβαίνουν τα δεσιμπέλ από τον πάγκο, από τον coach των Fools, ο οποίος μας φόρτισε και το κινητό προηγουμένως, ενδεχομένως να φορτίζει και τους παίκτες του. Δύσκολη προσπάθεια τώρα από τον ζωγράφο. Τους έχει ξεκινήσει ως βασικός, έχουν 7 παίκτες μόλις στη διάθεσή τους οι Καρτέλ. Ενώ κάθονται 6 παίκτες στον πάγκο των Fools, είναι σίγουρα πιο εξοπλισμένοι με κόσμο. Τώρα μέχρι μέσα πέρασαν από 2 δύσκολη προσπάθεια απέναντι και σε τρίτο αντίπαλο από τον γκάρ των Fools. Σκάγκο Φούλς, η οποία πρόκειται για μια νεοσύστατη ομάδα, αλλά πολλοί από τους παίκτες, σύμφωνα με πληροφορίες που ήμασταν ικανοί να διασπάσουμε, FBI έχουμε γίνει εδώ πέρα, απλώς μου το είπε ξέρω εγώ κάποιος, έχουν παίξει ξανά μαζί. Το γράφος το έχει πάρει πάνω του, πάει και για δεύτερη προσπάθεια, είναι άστοχος να τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης, μάχη για τον rebound. Δεν θα έρθει ούτε από αυτόν, ούτε από τον έγκυρο ψηλό. Κατοχή παραμένει για τους Καρτέλ, οι οποίοι παρεμπιπτόντως ψάχνουν την πρώτη τους νίκη. Έχουν υποστεί 2 ήττες από Air Domers και από Μπαμπούλα BC αντίστοιχα για το Summer. Από τον Μπαμπούλα πολύ σκληρή ήττα, με πολύ μεγάλη διαφορά. Μας λέει για 3 άστοχο αμυντικό. Λοιπόν, δεν θα έρθει, επιθετικό ήρθε, αλλά δεν κατάφερε να συνεχίσει ο Κεριάδης. Κατίγκας. Καλό πάση γκέιμ. Κόπηκε τον Μορόζογλου, ο παίκτης των Fools. Τι είπα εγώ. Α, δεν το ξέρω. Ρίξαμε λίγο τον τόνο. Αλλά ο τόνος του παιχνιδιού δεν λέει να πέσει. Σουτ για 3 δεν θα το πάρει ο Γιώργης. Σε ένα πατρινό σουτ άστοχο τώρα του Καντιγκά. Στολίδης. Γνωστός μπόμπερ των Καρτέλ BC. Παίρνει ένα σκρίν από τον ζωγράφο. Παραμένει ο φυσικός αντίπαλος πάνω του. Δεν υπάρχουν αλλαγές στα σκρίν. Δεν θα δώσει την μπάλα χέρι μου και ο ζωγράφος στον Αποστολίδη. Κλεισί στα πρώτα δευτερόλεπτα. Σουτ για 3. Άστοχο από τον Χορόζου που είχε βρεθεί μερικός ελεύθερος, η μπάλα περνά εκτός. Πονές από τον coach των Fools. 13 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Καρτέλ. Ζωγράφος με την ψωκίνδυνη πάσα την οποία συγκρατεί ο Πεστολίδης, επιτηρείται από τον προσωπικό του αντίπαλο του Καρτέλ. Ένα σκρίν από τον Γεωργιάδη, παίρνει ένα ακόμα σκρίν απέναντι και σε τρίτο αντίπαλο. Δεν θα μπει το καλό του Αποστολίδη, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τώρα μακρινή πάσα έχει συγκρατήσει και πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ! Από τον Καραγιώργη. Παίρνει και η εξέδρα στο κόλπο. Την εξίσθωση. Chicago Fools, οι οποίοι πριν από το παιχνίδι είχαν ολόκληρο πρόγραμμα διατάσεις. Ομαδικές, ό,τι γουστάρετε. Άμα υπάρχει σχέδιο. Καραγιώργης έχει δικαίωμα για μια βολή, την οποία εκτελεί και είναι άστοχος. Αυτή θα σπρώξει την μπάλα του Μετζόγλου και πάλι στον ίδιο. Ρώμαστε και τώρα από τη γωνία σου για 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη. Άστοχο έρβολο από τον Σαρκιά. Εξαιρετικό ριμπάουντ και πάλι όμως από τον Μπομπόνα. Τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. Άστοχο ένα ακόμα τρίποντο από τον Μετζόγλου. Δεν είχε ακουμπήσει τη Στεφάνη η μπάλα, ήταν έρβολο. Η πρώτη προσπάθεια από την επίθεση των Fools. Ρόζογλου στην επαναφορά. Γεωργιάδης σε ρόλο point guard τώρα κατεβάζει την επίθεση. Ψάχνει μια πάσα, έχει σταματήσει την τρίπλα, θα την βρει σε δεύτερο χρόνο στο ζωγράφο. Αυτός από τη γωνία στα 12, παίρνει ένα σκρίν από τον Γεωργιάδη, σου πια 2. Δύσκολο και εύστοχο, 4-2. Ο Ρόζογλου έχει την... έχει και τα δύο καλάθια για το ενεργητικό της ομάδας, 4-2, double score. Τώρα παίρνει διπλό screen σου για 3. Το έχει πάρει προσωπικά και δικαίωνα και τώρα με Μετζόγλου. 4-5. Στολίδης. Ο Ρόζος βγαίνει κάτι στο screen. Συγκριτής ο γράφος έχει βάλει πλάτη προσωπικό αντίπαλο. Είναι δύσκολο αυτό που πήγε να κάνει. Άστοχος επιθετικό rebound όμως. Απέναντι σε 2 παίκτες καλάθι και φάουλ. Από τον Αποστολίδη. Έξι, πέντε. Είναι μια πολύ απέσχαση ο Αποστολίδης. Έχει κάνει πολύ καλή σεζόν και στο χειμερινό για τους Καρτέλ. Άστοχος όμως και πολύ αμυντικό rebound από τον Μετζόγλου. Κατιγκάς.
ιδιαίτερα εύκολα στο σχήμα των Fools. Βλέπουμε πολλούς χειριστές. Έχουν υψηλότερο σχήμα οι καρτέλες του πια. Τρεις θα μπορούσε να το πάρει ενδεχομένως από τον Τερμετζόγλου. Του έδωσε το screen ο Φετικάς. Μέχρι μέσα έχει πάρει φάουλ πριν βγάλει ο Καραγιώρης την μπάσα. Τέσσερα δευτερόλεπτα τώρα για τους Fools. Γεια σου. Στην επαναφορά. Καραγιώργης σούτ για τρεις και πάλι είναι άστοχος. Επιθετικό rebound όμως από τον Τερμετζόγλου. Αλλά η μπάλα κλάπηκε. Γεωργιάδης τρέχει. Χέρι πάνω στην μπάλα. Από τον προσωπικό μπάλα από τον Σαγιώ. Θα γυρίσει ο Γεωργιάδης. Μόνο τα μπλό. Θα γυρίσει το rebound. Καραγιώργης. Καραγιώργης στην κίνηση. Ωραία πάσα. Θα την αφήσει το καλάθι. Airball. Από τον Μπουμπόνα ο οποίος έχει πέσει κάτω. Έχει σταματήσει το παιχνίδι για αυτόν τον λόγο. Γιάννης και αθάνατος είναι έτοιμοι να περάσουν εντός. Και πράγματι περνούν εντός. Κατηγκάς και... Μπουμπόνα θα περάσουμε εκτός, αναγκαστικά ο Μπουμπόνας, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δεν έχει ζητήσει κάποιο ψυχτικό υλικό ή κάτι παρόμοιο, χαμογελάει τώρα. Καλή Ιωνή, καλά σημάδια αυτά. Το γράφος. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο τετράλεπτο. Αποστολίδης. Φαίνεται αποκλεισμένος, θα πάρει το τρίποντο. Παίρνει ένα screen. Τρίνει στο ζωγράφο και κόβει μέχρι μέσα ένα jump shoot άστοχο από το ζωγράφο. Πάρα πολύ ψηλά αποστολίδης. Επιθετικό ριμπόντο ανάμεσα σε δύο και δύο φάουλ. Έχει δεύτερο στον Καραγιώργη και οι δύο ρεύσεις. Σχεδόν ταυτοχρόνως σήκωσαν το χέρι και έδωσαν το ίδιο. Αποστολίδης στις βολές. Αυτό το αποστολίδης στην πρώτη. Αυτό το αποστολίδης και ετοιμάζεται αλλαγή και από τον πάγκο των... Καρτέλ. Αυτά με τον Άλεξ από αριστερά λέει. Δεν έχω ιδέα. Το έχω ψάξει, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γέρης. Ενδιαφέροντα τα σχήματα τα οποία ετοιμάζει ο coach από τον πάγκο των Fools. Στα 14 δευτερόλεπτα έχει γυρίσει. Δύσκολο, κόπηκε. Τον Μετζόγλου. Σολίδης. Το 5 λοιπόν. Σαν καρτέλ. Γράφει τέλος ένα screen. Ο Γεωργιάδης σου διατρίχει. Έχει βρεθεί ελεύθερος. Άστοχος airball. Μπάλα δεν θα περάσει εκτός με κάποιο περίεργο τρόπο. Ήταν εκεί πέρα ο Θάνατος και συγκράτησε. Τώρα απίστευτη πάσα κάτω από τα πόδια του Αποστολίδη. Πέριξη συνεργασία που έβγαλαν οι Γέρις και ψηλό στον Fools. 8-7. Κόβεται η διαφορά στον ένα από το με έναν άκρος εντυπωσιακό τρόπο. Ζωγράφος. Έχει το καλάθι, δεν πήρε το τρίποντο. Κόπηκε αλλά με φάουλ! Εκμέρισε πολύ έξυπνο το γράμμα του Τερμετζόγλου. Θα πούνε αλλαγές, διπλή αλλαγή τώρα για το με... Πάγω τον Πούλς, όχι τριπλή, διορθώνω, δεν κάνω λάθος. Άλεξ, Καραγιώργης και Σαγιώσης έχουν περάσει εκτός. Καλογιαννίδης, Τουριαζίδης. Έχουν περάσει εντός. Ουγγέρης. Μεχανώνει την επίθεση. Καλογιαννίδης. Έχεται και άμυνα από μπροστά του. Σουρκιά, τρεις Καλογιαννίδης με το νούμερο 57. Έχει στόχος, έχει περάσει και αυτός εντός. Και το κάνει πολύ σαφές. 8-10. Γράφος, δίνει ένα σκρίστο από το Λίδη, ο οποίος πήρε από τον Γεωργιάδη σου για 3. Πολύ δύσκολο, εύστοχο! 11-10! Και έχει ζητήσει αλλαγή ο... Περτά. Από τον πάγκο τον καρτέλ χορευτικό στον αέρα, έχει βρεθεί ελεύθερος, αλλά δεν άκουσε πάντα καλά. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ που έχει κρατήσει τον Γεωργιάδη. Αντώνη, το 69 από αυτούς ποιος είναι?
Ποιος είναι, ρε. Ωραίος. Αλλιώς τον έχεις περάσει, ρε. Λιονίδης, δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Θετικό rebound ο Πτωλίδης. Fade away, δύσκολη προσπάθεια, άστοχος ο Γεωργιάδης. Θετικό rebound και πάλι. Λιονίδης, για τρεις, άστοχος. Γεωργιάδης, τώρα θέλουν να τρέξουν οι Fools και πολύ καλά κάνουν. Κυριαζής, κόμπη κι άλλα με φάουλ, πολύ σκληρά από τον προσωπικό τον αντίπαλο. Λιονίδη. Κάντο, ελπίσουμε να μην είναι ούτε αυτή η περίπτωση κάτι σοβαρό. Πότε θα μείνουμε για δεύτερο. Βγάζει το ρολόι ο Ριονίδης. Ο Ρόζος μου κεφαλιάς της έχουν περάσει στον πάγκο Λιούς Καρτέλ. Στο μεταξύ έχει ακόμα βολή ο Κυριαζίδης. Άστοχος στη δεύτερη, έπειτα από διπλή αναπήθηση, αμυντικό rebound από το Φετιουάνι. Αποστολίδης. 3-4 τα ματικά σου, 3 θα τον μπουμπονίσει ο Αποστολίδης και είναι έκτοχος! Και πάλι back to back, 14-10! Πρέπει να πάρει πολλά και από αυτόν η ομάδα των Καρτέλ απόψε, έχουν μόλις 7 παίκτες στη διάθεσή της. Γέρις, παίρνει ένα σκριν. Χορευτικό και πάλι μέχρι μέσα είναι άστοχος. Έχει πάρει προσωπικά, ενδεχομένως μετά χορευτεί σε άλλη ζωή. Αν λάθος, έκλεψε 2-1-2 ενός ταχύτατα μέχρι μέσα, ανάποδο λέει, σαν σύγχρονο στο Καλογιανίδη. Πιο γρήγορος η αμπισκιά του, 14-12. Γράφος. Μιλιάδης. Για 3 έστοχος, τι αυτός! Τι πάρτι έχουν στήσει έξω από τη γραμμή των 6.75 η Καρτέλ. Μέχρι μέσα ένα jump shot άστοχο, δεν θα το δικαιώσει τον Σουλιά. Ελβετικός Σουλιάς, πολλαπλές χρήσεις θα δούμε. Με 17-12 Αψολίδης, σε ρόλο point guard, παίρνει ένα screen από τον ζωγράφο, θα το επιστρέψει τώρα την μπάλα στην κρεωρία, φτάσει δεύτερο χρόνο. Θα έχει μια πάσα υπερίδεχνη ή όχι ο ζωγράφος. Γιάννης, 15 δευτερόλεπτα, σουτάρει λέει ο coach από τον πάγκο των Bulls σε ένα jump shoot για να εκμεέξει το foul, δεν τα κατάφερε από τον Γιάννη, ούτε έβαλε το καλάθι ο Γιάννης. Ξεκορθεί να είναι σε πολύ ψηλό τέμπο το παιχνίδι. Σκαστή πάσα πήγε να βγάλει πίσω από την πλάτη του σκεφτούν πάλι το Σουγιάς, δεν τα κατάφερε. 17-12 παραμένει, λάθος τώρα για τους Bulls. Γιάννης, Αποστολίδης, ένα screen θα συνταλθεί με κάποιο τρόπο, κάνει μια βόλτα στην γραμμή των 6.75, απελευθερώθηκε με κάποιο τρόπο, η μπάλα μπήκε και βγήκε όμως. Τρέχει και θα πάρει το αμυντικό rebound, τον βγαίνει πολύ μακριά και μια πάσα θα βγάλει ένα πολύ ωραίο teamwork, το οποίο επιβεβαιώνεται το καλάθι από τον ίδιο, αλλάζοντας τον Καλογιαννίδη ταχύτατα. 17-14. Ζητηθεί timeout από τον πάγκο των Καρτέλ BC, οι οποίοι χάνουν τώρα την μπάλα. Κυριαζίδης, στη γωνία συγκρατεί την μπάλα και την κατοχή. Ο Καλογιαννίδης σου για 3 άστοχο, μάχη για το rebound, τελικός νικητής. Ο Αποστολίδης, συνεχώς δεν θα πάρει το time out σε αυτή τη φάση τουλάχιστον που έχει η Καρτέλ. Αποστολίδης, γράφος ένα jump shoot άστοχο, σου για το rebound. Τρέχει από πίσω τον προσωπικό του αντίπαλο, ο Καλογιαννίδης. Από τη γωνία σου για 3, έχει βρεθεί ελεύθερο! Για τους Bulls, 17 όλα, 54,8 για τη λήξη, έχουμε το πρώτο time out στη βραδιά
που έχουν καλέσει καρτέλ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ένα αμφίροπο παιχνίδι. Με ένα σημείο και από τις δύο πλευρές και έχουν βασιστεί στο τρίποντο εν πολύ σε καρτέλ για να έχουν τους δικούς τους 17 πόντους στο ελληνικό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ένα φάουλ να δώσουμε. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena έπειτα από το timeout που έχουν καλέσει καρτέλ. Έχουν την πρώτη εκδοχή έπειτα από αυτό προφανώς. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου για να δούμε τι. Θα επιφέρει αυτό το timeout και τις δύο πλευρές. Καυτή πάσα στην κράτηση. Όχι, ο ζωγράφος έχει πέσει κάτω. Έχει κλαπεί η μπάλα στην προσεκτικότητα την παραπτωσιά. Τώρα ωραία πάσα στην κυρία. Γιατί είχε βρεθεί ελεύθερος. Γιατί δεν άφησε την μπάλα στο καλάθι. Overpassing τώρα για τους Fools. Υπάρχει foul που έχει κάνει στον Γεωργιάδη επειδή από την προτροπή από τον coach Καλογιαννίδης. Τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Fools. Είναι προηγουμένος, πλέον υπάρχουν βολές. Ας όμως πρώτη βολή. Μίτσο Αγγυρόπολης, οκ. Εμπλουτίστηκε το λεξιλόγιο όμως από το κόλ στον full safe στο Βασιλιάδης. Στη δεύτερη, 32,8. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Λογιανίδης. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις στην πρώτη περίοδο. Πάει σαν σύμφωνας και πάλι μέχρι μέσα. Παίρνει τη φλέξερ από τον Αποστολίδη. Ο οποίος πάει μαζί με δεύτερο παίκτη στη γωνία. Εκεί που ξαναπήρε ο Λογιανίδης. Ο Usain Bolt των Chicago Fools. 21 δευτερόλεπτα όλα για τους καρτέλ. Οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με έναν πόντο. Ο Αποστολίδης. Η διάρκεια θα αναβάρει πολύ ψηλά για να δώσει ένα screen. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα ζητάει το screen. Μαζί θα το πάρει στα 6. Σουτ για 3 πίσω από αυτό. Πολύ δύσκολο. Airball βγήκε μπροστά του χέρι για να παίξει άμυνα. 2 δευτερόλεπτα είναι για τους Fools. Για να δούμε τι μπορούν να βρούνε. Δεν καλούν time out. Παίρνει μπάλα του χέρι. Θα πετάξει την μπάλα. Θα μετρήσει αν πει. Άστοχος μόνο ταμπλό. Αυτή είναι η επίθεση σύμφωνα με τα χρονικά δεδομένα τα οποία είχαν να διαχειριστούν οι Fools σε βήματα από τους δύο πρώτους και από την εξέδρα και των δύο ομάδων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η δεύτερη αναμέτρηση στην Ανταρίνα για απόψε. 18-17-35 πόντοι στην πρώτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Ανταρίνα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι, γιατί εάν δεν ήταν όλα έτοιμα δεν θα ξεκινούσε. Πολύ απλά είναι απλά αυτά, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Πρώτη κατοχή λοιπόν είναι για τους Fools. Μέχρι μέσα και πάλι ο Usain Bolt τον Fools θα κερδίσει το φάουλο Καλογιαννίδης για δύο βολές. Που έχει κρυωθεί στον ζωγράφο σύμφωνα με το ρεφ. Ο foul management είναι κάτι μεταξύ πολλών άλλων το οποίο πρέπει να διαχειριστούν οι καρτέλ. Διθέτοντας πολύ λιγότερους παίκτες. Τρεις λιγότερους παίκτες. Τέσσερις. Έξι παίκτες στον πάγκο των Fools και δύο μόλις στον πάγκο των καρτέλ. 18-19. Στο Λίδης. Είσαι ρόλο ο point guard, αλλάζει ταχύτητα. Δύο παίκτες πάνω του. Πολύ καλή άμυνα, έχει διπλώσει στη γωνία, συγκρατεί όμως την μπάλα και την κατοχή ο ζωγράφος. Μελιάσης. Μελιάσης θα σουτάρει λέει στον αθάνατο coach. Δεν σουτάρε ο προσωπικός του τύπωρος στο θάνατο. Πάρα πολύ προωθημένη πάσα. Δεν θα καταφέρει να τη συγκρατήσει το κύπερ τους τελικός αποδέξης ο θάνατος. Και μπροστά από αυτό το χωροδομνού. Βιάδης, ωραία πάσα πήγε να βγάλει στον Αποστολίδη σε πολύ πλέον ειδική θέση, έκλεψε και θέλει να τρέξει και πήγε να βγάλει μια σκαστή πάσα ο Καλογιαννίδης για το συμπαίκτη το οποίο θα τον αφήσει στο καλάθι. 18-21. Βελιάσεις. Κλειστεί πολύ καλά και πάλι ο ζωγράφος. Με μια αυτοθυσία θα συγκριθεί η μπάλα αλλά όχι κατοχή. Τελικώς. Από τον Γκονιάκη, ο οποίος έχει περάσει την πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Αμφιλίδη στα 8 δευτερόλεπτα, μέχρι μέσα ωραία πάσα του Γεωργιάδη. Πολλαπλές προσπίσεις, θα γυρίσει κάτι πάρα πολύ δύσκολο που είχε να βγάλει. Θα πάρει το rebound ο θάνατος. Γκονιάκης. Στα 15 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα βρέθηκε με κάποιο τρόπο ελεύθερος και άφησε την μπάλα στο καλάθι.
39-23. Γιάννη πήγε από μπροστά, έκανε το κλέψιμο, αλλά με φάουλο ο Καλαγιανίκης. Το νούμερο 18. Γύρισε ο ζωγράφος έστοχος. Δεν φύγει το OK για αλλαγές, κάτι έχει. Περάσει εντός, η θέση του Γεωργιάδη. Μακρινό δίποτο τώρα, άστοχο. Από τον θάνατο. Έκλειψε την μπάλα. Κουνιάκι σούρια, 3 άστοχο. Από τον Καλογιαννίδη. Ποιος ξαναπήρε τα κουσιδιά στα 13 δευτερόλεπτα. Στη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος και θα το πάρει πολύ σωστά. Τεχνικά είναι άστοχος όπως ο Καλογιαννίδης. Μάχη για το rebound, πολλά χέρια στην μπάλα. Συγκρατεί ο Καλογιαννίδης στην κίνηση. Ο Διαζίδης. Φαουλ που έχει χειρωθεί. Παλιάς περνάει εντός του πάγκου. Εκτός έχει χτυπήσει λίγο. Σε βρίσκουμε να είναι καλά. Καλογιαννίδης στη θέση του. Τα μισή λεπτά ακόμα, σκαστή πάσα. Γιάκης γύρισε και πήρε ο Καλογιαννίδης σου για 3. Δεν τελείωνε ο χρόνος επίθεσης, άστοχος. Τώρα θα περάσει εκτός ο θάνατος. Οι ζωγράφους πήγαν μαζί, δεν καταφέρει κάποιος να πάρει την μπάλα, ούτε καν να την ακουμπήσει. Ρόζογλου. 4 δευτερόλεπτα, δεν πήρε. Πάλι ο Ρόζογλου έχει κλειστεί από δύο ασφυκτικά. Υπάρχει κλέψιμο τον Κυριαζίδη, όχι θα τον πληρώσει. Ο Κοντιάκης ο οποίος του δίνει στο ανοιχτό γήπεδο, θα χάσει όμως. Ο Κυριαζίδης και έχει υπάρξει πόδι από τον ίδιο. Στη reverse που λέει στον ρεφ. Πάνω τους περνάει στον πάγκο. Με τον Τζόγλου στο η θέση του. Θα πάρει και δύο ώρα. 23 λοιπόν και το ντέρμπι καλά κρατεί. Έχουν κάνει πολλά κλεψίματα οι Πούλσοι, οι οποίοι εξακολουθούν να βγάζουν το λάδι των αντιπάλων τους τόσο στο man to man. Αυτές τις αγίδες την πάρουν που περάσει εκτός. Βρίσκονται μπροστά με 3 Πούλς. Μάζονται αλλαγές. Καλογιώργης και Κατηγκάς περνάνε εντός. Καλογιαννίδης και Καλογιαννίδης, το νούμερο 18 και 77 αντίστοιχα περνάνε εντός. Τώρα θέλει να τρέξει, έχει κέντρωτας, κάνει το κλέψιμο, είναι εύστοχος τελικά. Η μπάλα περπάτησε και του έκανε το χρουτήρι. Κατηγκά, 20-25 έχει ζητηθεί time out από τον πάγκο του καρτέλα, έχω την εντύπωση. Λάθος πάσα! Καλογιαννίδη δεν συγκρίνει το χρόνο, τώρα. Time out, πράγματι. Έλυσαν οι καρτέλα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Με τη συνέχεια για τα τελευταία 6-30 για να δούμε τι μπορούν να βρουν οι ομάδες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μπήκετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα. Πάμε για ένα τέλειο zoom out, καθώς έκανα εντελώς zoom μέσα στο scoreboard και νιώθω πολύ περήφανος γι' αυτό. Είναι το καλύτερο πράγμα που κάνει στη ζωή μου, θα το θυμάμαι για πάντα. Πρώτη κατοχή για τους Spools, γυρνώντας σε βασιλικό επίπεδο. Σουτιά 3 από τη γωνία, μαρκαρισμένο, άστοχο. Από τους φούλους από τον Καραγιώργη. Σολίδης, σουδιά 3 στην κίνηση, θέλει να απαντήσει και είναι εύστοχος, 23-25. Θα την κλάσει, κατεβάζει την ταινία της φούλους. Είναι σε σκαστή πάσα. Είναι με Τζόγλου, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Δεν το πιστεύει ότι το έχασε. Ήταν μερικός μαρκαρισμένος. Από πίσω, από Σολίδης. Τρίποντο παιχνίδι που έχει βγει μέχρι στιγμής, Γεωργιάδης. Αποστολίδης στα 12 δευτερόλεπτα από τη γωνία. Παίρνει ένα screen και πάει αντίθετα από αυτό σου για 3 από τον γράφο. Παίρνει το screen, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Γεωργιάδη. Ο οποίος θέλει να τρέξει για μία ακόμα φορά, οποία έκπληξη. Θα θέλουν να τρέξουν οι Fools και πήγε να βγει ένα πάρα πολύ
εντυπωσιακό teamwork στο 3 άστοχο όμως από τον Καραγιώργη. Κάνε δεξιά τον τρίποντο, η Φούλς Γεωργιάδης έχει κλειστεί. Πολύ καλά το Δεσμετζόγλου, κατάφερε να βγάλει την πάσα όμως. Ατζή. Γεωργιάδης. Πέρασε σκαστή πάσα στο γράφος. Γυρίσει. Fade away, εύστοχο. Απέναντι στο Κυριαζίδη. Έχει πέντε όλα. Επτά από ένα μικρό 5-0 σερί τον καρτέλ. Έχουμε ξανά ισοπαλία στο παιχνίδι. Το ντέρμπι καλά κρατή, έχει κομπή αλλά με φάουλ το Χατζή. Ο Δερμετζόγλου. Δερμετζόγλου στις βολές, στο γράφος τον Πάκο Βαλιά στις θέσεις του. Άστοχος στην πρώτη. Δερμετζόγλου 25 όλα παραμένει. Σκόρος έχει. Άφρος δεύτερη είναι Γεωργιάδης στο rebound. Σκαστή πάσα Χατζή. Και πάλι Γεωργιάδης. Γεωργιάδης έκανε πολλαπλές προσθήσεις. Θα ψάξει μια πάσα σκαστή. Την βρήκε τώρα από στον ίδιο συγκρατή. Υπάρχει μπρος πίσω. Πολύ καλή άκρη από την θετικά. Στον οποίο δεν έχει... Αυτή κλέψη μέσα από την εντύπωση. Αλλά η άμυνα που βγήκε ήταν προϊόν καλής άμυνας. Σκαστή πάσα του κατηγκά μέσα στη ρακέτα στον Δερμετζόγλου. Έχει κερδίσει το φάουλ αυτός. Κατηγκάς. Είναι παραφορά. Πάσα πήγε να βγει πάλι με ταχύτητα το teamwork. Βάζει με τον εαυτό του coach από τον πάντο δεν είναι ευχαριστημένος. Έχασε όμως ο Αποστολίδης σε βαλιάσεις με αυτοδιστησία πέφτοντας την κρατή. Ο Αποστολίδης πήρε από τον Σούρις να γυρίσει. Έχει τρεις παίκτες πάνω το επιθετικό rebound απέναντι στους δύο. Δεν πήγε ο καλάθι. Νιάκης. Αλέξ θα πετάξει την μπάλα, θα κερδίσει το foul και δύο βολές από τον Χωροζουγλου. Ο ζωγράφος από τον πάγκο, δύο φάουλ το 2014, ο ζωγράφος άστοχος στην πρώτη. Πού είναι ο Δερμετζόγλου, 25 όλα. Τώρα, 26, συμπληρώσει τα μαγικά τους φάουλ η καρτέλ. Ο γόνας περνάει εντός. Είναι ok για να παίξει. Πολύ ευχαριστώ αυτό. Διαζήτηση στον πάγκο, αμυλώνει ενδεχομένως λίγο το σχήμα των Πουλς. Επειδή εξακολουθούν να πιέζουν Κονιάκης, Γεωργιάδη που έχουν βγάλει το αίμα και επί Γεωργιάδη η παίκτος των Φουλς πήγε να κάνει μια πάσα λάθος, έκλειψε και θέλει να τρέξει με την γκάς. Τώρα στο ανοιχτό γήπεδο θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Καραγιώργης. Ένας ακόμα εμβλιασμός για τους Φουλς, ο οποίος δεν έχει χειροκροτήματα από την εξέδρα. Αποστολίδης. Γυρίσει, πέρασε από δύο, θα κερδίσει το φάουλ. Αποστολίδης. Weak side, λέει ο coach από το side. Έστω στην πρώτη Αποστολίδης. 26-28. Έστω στην δεύτερη, με κάποιο τρόπο οι καρτέλ έχουν καταφέρει να είναι μέσα στο παιχνίδι έχοντας δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τους Χούλς. Στην πάσα Φανουέλ γυρίσει, ο Άλεξ θα γυρίσει απέναντι σε δύο κόμπι και ένα μπουφόν και πάλι. Φανουέλ γυρίσει στο Χάτζι.
Άλεξ τις βολές. Στα 28 παραμένει. Έστω όμως δεύτερη. 27-29 στο καλάθι διαφορά, έχουμε αλλαγές. Σαν θεσμό αλλαγή καρπικά. Μιλνίζει έχει περάσει εδώ, σπάρει τη φλέξη και κλέψει μου. Κλέψει μου που ολοκληρώνει και διαδίδεις και έχει πέσει κάτω. Κατοικά στο ολοκληρώσει το κλέψει μου, διορθώνουμε. Βλέπεις και το 31 με το 13. Κατοικά στις βολές. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχο στη δεύτερη. Κατηγκάς. Κούσι 7-29 λοιπόν. Ζαλίδης. Τον έχει περάσει από τον τράχο. Το τριπ στην μπάλα. Του για τρεις. Άστοχος έρμπολ. Πάρα πολύ ψηλή. Μάχη. Τον Καλογιαννίδη εκεί από τον... Γιώργο, μένεις εκεί που είσαι, πέφτει πάνω σου, πέφτει πάνω. Η κατοχή είναι για τους καρτέλ. Παλικαρίσια μάχη που έδωσε ο Καλογιαννίδης, ο οποίος δεν θα καταφέρει να κερδίσει. Έκλεισε την μπάλα. Του έβαλε τον Πούλης κατηγά τώρα. Μέχρι μέσα, άστοχος όμως! Ο Καραγιώργης, επιθετικό rebound και καλάθι. 27-31. Εννέα κλεψίματα μέσα σε 17 λεπτά και κάτι για τους Πούλης. Του μια τρεις αλλοιώθηκε η προσπάθεια του Αποστολίδη και φάουλ. Που έχει γίνει στον Καλογιαννίδη. Καλογιαννίδης 3 φάουλ. Άστομο στην πρώτη ο Καλογιαννίδης. Παλιάσης θα περάσει θέση του Καλογιαννίδη λογικά. Δεν είναι θα περάσει εκτός. Όψιλος στον καρτέλ. Άστοχος. Δεύτερο Καλογιαννίδης. Ο rebound όμως στον Καραγιώργη. Νιώκης. Για τρεις από τη γωνία. Πρέπει να το πάρει. Το πήρε. Άστοχος όμως. Δεν θα λύει ο χρόνος του Καλογιαννίδης. Καλογιαννίδης το αμυντικό rebound από το συνανόματο του. Γιάννης πήγε το κλέψιμο. Έκανε το φάουλ. Γιάννης περνάει εντός στη θέση του Νιάκη. Και Καλογιαννίδης πράγματι στον πάγκο ο Παλιάς στη θέση του Αποστολίδη. Ρόζογλου λάθος, έκλειψε και πάλι για μια ακόμα φορά ο Καλογιαννίδης και πάει μέχρι μέσα κάρφωμα με τα δύο χέρια. Αυτός είναι ο πραγματικός σεισμός. 27-33, κοιτάξτε αντίθεση από τον coach. Κοιτάξτε πού ανεβαίνουν οι Spurs για να πιέσουν. Αποστολίδης πήρε την μπάλα. Χωρίς φάουλ λέει ο κόουτς από τον πάγκο. Ο κόουτς τρίτος στον πάγκο είναι. Αποστολίδης έχει κλειστεί και αυτός ο γράφος. Γύρισε πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, πήγαινε εκ μέρους. Φάουλ, δυνατικό ριμπάουν! Όχι το καλάθι όμως από τον Αποστολίδη. Έχει βρεθεί ελεύθερος. Μετράει λέει κανονικά, η μπάλα περνάει εκτός. Και έχουμε κλειδί μάχη. Ρόνοντα ακόμα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Σουλιάς. Πάει μέχρι μέσα από τα running floater. Κατηγκάς εύστοχος πέφτοντας. Το 7-35 μπροστά με 8 η Bulls. Έχει, όπα, πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι. Τι έχει γίνει. Δεν έχει, τώρα σταματάει το παιχνίδι. Έχει, πρέπει να δεις τα κορδόνια του ζωγράφου. Στο 16 έχει σταματήσει. Με χρονόμετρο το παιχνίδι από τους Refs. Yeah.
ότι η μπάλα στο μισό θα περάσει τώρα στο Χατζή. Παρόζογλου. Για το κλέψιμο και τα κατάφερε και πάει για ένα ακόμα κάθομα, όχι έξτρα πάσα στο Σουγιά. Και αυτό θα βρει στο καλάθι την μπάλα, δεν την πάσα το καλό Γιαννίδη. 27-37. Δεν φαίνεται να έχουν καθόλου όρεξη να σταματήσουν. Οι φουλ στο Ζον Μπρέσκι, την απίστευτη άμυνα που παίζουν τα ατομικά στους παίκτες. Σουγιάς παραμένει στον Γεωργιάδη, τελευταίο λεπτό. Φωτογράφος. Φωτογράφος έχει γυρίσει, σκαστή πάσα, Βαλιάσης. Βαλιάσης έκλεψε για μία ακόμα φορά. Και τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο και θα βγάλει την πάσα τελικά. Όπα! Ο Καλαγιαννίδης στο Σουγιάς, έχασε το σουτ. Δεν ψέψει δύο παίκτες τώρα. Δύο βολές από τον Καλαγιαννίδη. Συμβαίνουν και αυτά. Τα bloopers. Συμβαίνουν σε όλους τους παίκτες. Αυτό έτσι και να πιάσει στην κάμερα. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Αποστολίδης περνάει εντός της θέσης του Βαλιάση. Πολύ ξεκουράστηκε. Περνάει εντός πάλι. Μία από τις λίγες φορές που έχει καθίσει στον πάγκο κουτς, τον Φουλς εύστοχος στην Βολή Καλογεννίδης. 27-38. Άστοχος στην δεύτερη Καλογεννίδης, αμυντικό rebound από τον Αποστολίδη. Διαφορά έχει πάει σε διψήφιο πλέον. Αποστολίδης πέσει κάτω από τον τρίπλος τύπολος, αλλάζει ταχύτητα. Κάνει μια βόλτα στην baseline ο Αποστολίδης. Γράφος. Κάνε μια προσποίηση τώρα θα δώσει την μπάλα χέρι με χέρι στον Αποστολίδη. Πολλοί παίκτες, ένα screen τώρα από τον Γεωργιάδη. Θα το επιστρέψει την μπάλα ο Αποστολίδης, θα κάνει μια προσποίηση, απελευθερώθηκε στο για 3. Με τα μπλό! 30-38! 11 δευτερόλεπτα. Ρε Γιώργης, 8 δευτερόλεπτα, όλα για τους Fools. Στο για 3 από πολύ μακριά. Με τα μπλό, όχι! Από τον Καραγιώργη, επιθετικό rebound όμως θα μετρήσει αμφία. Airball. Σαγιάς. 30-38. Είναι το σκορ στο οποίο έχουμε έπειτα από τη λήξη του πρώτου μισθού. Έχω χαλιάσει εγώ που δεν παίζω καν, φαντάζομαι οι παίκτες. Στο σύνο 8 λοιπόν οι Bulls έχουν καταφέρει να ρίξουν και τα δύο ενεργητικά αρκετά οι Cardell BC, συγκεκριμένως το γεγονός ότι έχουν πάρα μα πάρα πολλά κλεψίματα υπέρ τους οι αντίπαλοι. Έχουν 17... Όχι, 12 κλεψίματα, διορθώνω. 12 κλεψίματα για Chicago Fools και 3 για Cardell BC. Έχουν επίσης 3 παραπάνω επιθετικά rebound οι Fools. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την επανέναρξη του παιχνιδιού και το δεύτερο μισό μείνεται μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για την έναρξη της τρίτης περίοδου έπειτα από περίπου 6 λεπτά που δεν ήμασταν μαζί σας. Ο Στολίδης είναι άστοχος. Η ενέργεια που πήρε για την πρώτη επίθεση ήταν Cardell μέχρι μέσα άστοχος και ο γκάρ των Fools Καραγιώργης. Μπόνας έχει επιστρέψει και παίζει λάθος, έκλειψε για μία ακόμα φορά ο Καραγιωνίδης. Διαζίδης, Μπόνας, υπάρχει Διαζίδης, έξτρα πάσες έχει γυρίσει. Απέναντισε δύο παίκτες ο Καραγιωνίδης, ενδεχομένως όχι καλύτερη τεχνικά απόφαση για την ομάδα των Bulls, αλλά μπήκε το καλάθι. 30-40, φορά εκ νέου στους 10. Καψολίδης. 13 δευτερόλεπτα, ζωγράφος. Πάσα και πάλι δεν θα συγκρατήσει ο Καψολίδης. You guessed it, ένα ακόμα κλέψιμο και ο Κυριασίδης στο ανοιχτό γήπεδο. Ένα ακόμα καλάθι. Chicago Bulls κλέβουν περισσότερο από τα Cardell. Στολίδης. Ανεβαίνει πολύ ψηλά για να πιέσει και το κάνει πολύ αποτελεσματικά ο Κυριαζίδης. Με δυσκολία κάθε πάσα για τον Σκαρτέλ. Αποστολίδης. Πάλι μέχρι μέσα μια φάση που έμοιαζε με την προηγούμενη αλλά είναι έτσι όπως τώρα. 32-42. Ο Γέρης ψάχνει μια μακρινή πάσα, την βρήκε στον Κυριαζίδη ο οποίος κόβηκε. Έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Από το Φορόζογλου. Το φάουλ το 9 λέει ο γραμματεία, αναφερόμενος στο Φορόζογλου. Έστωχος στην βολή Κυριαζίδης και στη βολή, 32-45 έμεσο τρίποντο μόλις ολοκληρώθηκε. Ο
Τζαλαζόγλου. Στην πάσα στα 12 δευτερόλεπτα και γυρίζει ο Γεωργιάδης, θα πετάξει την μπάλα, πήγε να πάρει το φάουλ. Θετικό rebound με κάποιο τρόπο. Ζωγράφος. Και λέω στον χρόνο της επίθεσης, δεν το είχαν αντιληφθεί οι καρτέλ. Μπάλα μένει στα χέρια του Γεωργιάδη. Γέρις. Γιαζίδης. Πάλι τον Γέρις στα 10 δευτερόλεπτα. Στην 3, δύσκολο έρμπολ. Για τους οποίους είχαν στα αφρικανική σκόνηση λέει μετά. Και κύριε Τσαρτέλ, έστω μιλάμε για σκόνες. Αυτολίδης. Έμπρος είναι από τον Χατζή του, δίνει την επιλογή αυτός. Καλώς κρίνει, θα το επιστρέψει τώρα την μπάλα στην κορυφή. Ζωγράφος δεν πήγε μέχρι μέσα ο Αψολίδης αυτή τη φορά. Έκανε μια προσπίση Καλογιαννίδης. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχος, επιθετικό ριμπάντο του Γεωργιάδη. Και στο γυρίσει είναι άστοχος και αυτός. Ζουργέρης τελικά. Μαζεύει δύο παίκτες κάτω, 4-1-2-4 και διαζύνει στην κίνηση. Καλά, το κεφάλι και πάλι του Καλογιαννίδη. 1-2-47, σύν μια βολή. Εντάξει, περνάει εντός. Είσαι καλό Γιαννίδη. Αψολίδης. Καλιάστης. Συγκριτή ο Αψολίδης προς τη γνήνη, πάντα θα περάσει εκτός. Και είναι ο Σκαρτέλ. Ελιάσης. Στολίδης. Πέρασε στα 5 δευτερόλεπτα. Κάνει ένα σλάλο μέχρι μέσα. Σκαστή. Λίγο πάση στην κυρία. Ο Βαλιάσης. Όχι σκαστή πάση τελικά. Και πήγε η ώρα του καλάθι. Γύρω 4-48. Γέρης. Έχει ένα θάνατο λέει από τον κόουτς, από τον πάγκο κόουτς τον Τούμπιο Ζώνο. Πήγε πράγματι να παίξει με τον θάνατο τον Γέρης, αλλά ο δεύτερος έχει κράτησε την μπάλα. Γιάννης. Ήρθε ελεύθερος, σου λέει γιατί όχι, το πήρε. Να στο γοσό μου, σαν θάνατο στο rebound. Λιονίδης. Μέχρι μέσα, θα μετρήσει αν μπει, άστοχος όμως. Τον πήγε ρωτήσω να αποστολή και πάλι. Ο Φεντάκης στον παγκό θα περάσει τώρα και ο Γιαζίδης μαζί με τον Βιγέρη. Έτσι όπως την πρώτη βολή ο Λογιονίδης. Έτσι όπως είσαι στο 34-50. Συγκρατεί την μπάλα, Ζωγράφος δύσκολα. Αψολίδης. Δεν σκέφτει τον Ζωγράφο. Αψολίδης ψάχνει μια πάση, την βρήκε στον Ζωγράφο. Στα 7 δευτερόλεπτα ψηλή. Έκλεψε και πάλι την μπάλα η ομάδα των Fools. Για μακρινή πάσα τώρα. Μα η Πολίτα που φυσικά μέχρι μέσα έβγαλε την πάσα στον Καραγιόνι. Τα κλέβουν μπάλες ακόμα και στον ίδιο τους οι Fools απόψε. Αψολίδης είναι για 3. Άστοχος. Μπαλά περνάει. Είναι για τους Fools. Καλογιώτης περνάει εντός. Καταχειροκριτούμενε τώρα ο Καλογιαννίδης στον πάγκο. Άρα το ομάδο του. Καλογιώτης.
Ο θάνατος θα κατηγορηθήσει για 3 αστοχώς. Έπειτα από διπλή αναπήδηση. Ο Μπόνας είναι εκεί πέρα ακόμη και χωρίς φάουλ. Δεν έκανε κάτι με αυτό όμως. Πέρα από τον Ακοπή. Γυριάδης. Στα 17 δευτερόλεπτα δύσκολη προσπάθεια πέταξε 2 αμυντικό rebound στον θάνατο. Ένα ακόμα. Τώρα ο Γιώργης σειράζει τις επιλογές του, πάει μόνος μέχρι μέσα. Ο γύρος του επιμηθιώνει, 34-54 η διαφορά. Στο σύν 20 πλέον για τους Bulls. Αψολίδης. Τρίτος από τον ζωγράφο, θα το επιστρέψει τώρα την μπάλα στην κορυφή. Στην πήρε θα γυρίσει ο Γεωργιάδης άστοχος, θα σμπρώξει την μπάλα Χατζίκη που είναι αντίπαλος όμως. Γεια σας. Για τρεις στέκεται. Εκτελεί και είναι έστοχος και πάλι. Time out τελικά. Ο Παγκόσμιος Καρτέρ επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. 34-57. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμη φορά στη Sonic Arena. Έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Καρτέρ έχουν την πρώτη κατοχή. Έπειτα από αυτό όπως είναι πολύ λογικό. Χορός Βλου. Γίνεται για μία ακόμη φορά που Σολίδης χέρι με χέρι έχει πάρει την μπαλά. Σολίδης στα 12 δευτερόλεπτα. Πάλι Χορόζογλου στη γωνία από Στολίδης. Στα 7 χαμηλές τρίπλες. Στα 5 τώρα μέχρι μέσα απέναντι σε πολύ κόσμο άστοχος. Λοιπόν, rebound τώρα ξεκίνεται όλη η ομάδα σχεδόν των Bulls. Στην απέναντι πλευρά συγκράτησε ο Μπουμπόνας μια πάσα που δεν προοριζόταν για αυτόν και για κανέναν που θα μάτερ. Καραγιώργης τώρα θα πέρασε εκτός μαζί με αυτόν. Στέλιο, στην πάσα μην τριπλάρεις. Ρόζογλου. Ζωγράφος. Στα 15 δευτερόλεπτα έχει ζητήσει και πήρε ο Βαλιάσης για 3. Άστοχος ο Ρόζογλου και υπάρχει. Όπα, τι έχουμε, τι έχουμε. Τι έχει γίνει. 14 δευτερόλεπτα και τους Καρτέρ τελικά. Αλλά ξεταχύνεται με ζωγράφο και παίρνει ένα σουτ για 3, αλλά είναι άστοχος ο Αποστολίδης. Θα βάζει λίγο τον εαυτό του, λέει κάποιος. Με τον εαυτό του πάει ταχύτατα μέχρι μέσα, είναι άστοχος όμως. Ο Χωλιάκης επιθετικό rebound από τον Καρτέρ Γιώργη. Γεια σου. Θάνατος τώρα θα πάρει την μπάλα επειδή από προτροπή από τον πάγκο. Σουτ για 3, σουτ για στα 6 δευτερόλεπτα. Άστοχος ζωγράφος σε ένα ακόμα rebound. Και έβαλε τους 4 πρώτους πόντους για το παιχνίδι. Με τους Καρτέλ, Στολίδης, συγκριτή ο Παλιάσης, καστιφάς από Στολίδης στα 12 δευτερόλεπτα. Ρόζουγλου. Ρόζουγλου κρατάει λάθος, πάσα ένα ακόμα κλέψιμο. Δεν πήγε πάλι στον γράφο ποτέ, Καβιζανίδης. Καβιζανίδης, ωραία πάσα. Δεν θα έρθει το καλάθι όμως από τον Καραγιώργη. Γεια σου για τρεις μαρκαρισμένο, έστοχο και αυτό. 34-60 και ετοιμάζεται αλλαγή από τον πάγκο των Bulls και ετοιμάζεται να περάσει από τον Τζόγλου εντός. Ζωγράφος την επόμενη φορά. Πολλός Ζόγλου. Αποστολίδης. Ένα screen θα επιστρέψει τώρα τη σκαστά την πάσα και πήγε να πάρει μία ακόμα σκαστή από τον Βαλιάση. Ο Γιαννίδης, μακρινή πάσα, συγκρατεί και πάει όλο το δρόμο μέχρι μέσα για μία ακόμα φορά που μπόνας αυτή τη φορά. Για μία ακόμα φορά που μπόνας αυτή τη φορά. Έχουμε time out. Τρέχουμε σε πολύ λίγο. Ένα ακόμα time out. Μείνετε μαζί μας. 2,5 λεπτά έχει λήξει στη τρίτη περίοδο. 3-0 τα φάουλ. Δεν έχουν κάνει ούτε ένα φάουλ έπειτα από τόσα χλεψίματα οι Fools στην περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει για μία ακόμα φορά. Έπειτα από το time out πήραν εκ νέου οι Καρτέλ, έχουν την κατοχή Βαλιάσης. Πήρα από τον ζωγράφο στα 18 δευτερόλεπτα. Ο Γιαννίδης. Πάει Βαλιάσης ένα jump shoot άστοχο. Ταχυμάχη θα πάρει τελικά το rebound κανείς. Πάλι στο Κυριακίδης και καλό Γιαννίδης. Το νούμερο 69. Πάλι στο Καρτέλ. Παίξε ένα λέει σε κάποιον παίκτη του κόμματος από τον πάγκο. Μιλάκης. Στέγινε δεν θα πάρει το τρίποντο. Σαγιάς για 3 άστοχο. Κάνε μια προσπίση που του αρέσει του ζωγράφου. Παλιάσης. Λάθος, ένα ακόμα κλέψιμο Κολιάκης. Κάνε μια προσπίση σε δεύτερη φάση. Δεν θα έχει το καλάθι όμως από τον
Ο Μετζόγλου και στη δεύτερη φάση μια πολύ ωραία πάσα. Βλέπεις κάτι με την γραμματική του τώρα. Πάμε πίσω, βάλε όπιση, δηλαδή ο κότς από τον πάγκο. Ας καταλάβει ο καθένας ότι... ό,τι θέλει να καταλάβει. Έτσι στη δεύτερη. 18 κλεψίματα για Chicago Bulls. Γιάννης. Γιάννης περνάει στο κέντρο. Βαλιά σε συγκρατή. Άλεξ δεξιά και έλεγε απέναντι λίγο από το πάνω του 32-63, 100 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Νέχεις. Λάθος πάσα τώρα του Τερμιτζόγλου, έβλεψε ο Βαλιάσης. Γιουγιάδης στα 18 δευτερόλεπτα. Συγκρατεί, όχι τελικά, κλάβηκε και αυτή η μπάρα από το Σαγιά αυτή τη φορά. Γέρης. Έχει χώρο μπροστά του και το εκμεταλλεύεται, πάει μέχρι μέσα. Γράφος. Για τρεις, Χατζή άστοχος. Αποστολίδης περνάει εδώ στη θέση του Καλογενίδη. Γιέρης. Σε λεπτό στην τρίτη περίοδο. Μετζόγλου. Πάλι του Γέρης. Του για τρεις. Κονιάκης άστοχος. Αμυντικό rebound. Του Χατζή. Αμυστολίδης. Αμυστολίδης πέρασε, έκανε μια προσπίση για τρίποτα, δεν το πήρε. Του Γιάννης. Διαδίσκη για το χλέψιμο, δεν το έκανε από την προσπίση πάνω. Στη διαζήτηση του έτσι πάλι σαν σύμφωνος και έκλειψε. Αν δεν έβαλε το καλάθι στο Γιάννης. Πολύ νίντζα στο ενεργητικό. Τον Πούλς, ο γράφος. Ζήτησε και πήρε ψιλοκρεμαστά ο Σουδιάδης, ο οποίος θα γυρίσει ούτε τώρα το καλάθι που βολήσει στους 34 πόντους. Ήταν και πάρα πολύ ώρα η Αρδέλη θα φύγει πέσει κάτω. Ρίτρυχνη βάση τώρα στο Σουδιαζίδη. Ο ένα ακόμα τίμβορ το οποίο θα αποδώσει ο Καρπούς για τους Πούλς. Χρήμα για χρήμα. 5 δευτερόλεπτα από το Λίδης. Σουδιά 3 από μακριά. 34-67 έπειτα από την περίοδο η οποία αρχίζει εξ ολοκλήρωση τους Bulls όσον αφορά το ρυθμό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Τζόνι Καρίνα. Έχουμε επιστρέψει, ναι, τι άλλο. Για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Κάτι είπε ο coach από τον πάγκο στο. Να είστε έτοιμοι, λέει στους παίκτες που είναι στον πάγκο. Σα του πίνε στο παρκέ. Στο πεντάλεπτο λέει θα βγείτε όλοι. Ενδεχομένω να έχουμε πενταπλή αλλαγή. Μέχρι μέσα πέρασε με κάποιον τρόπο. Άσχημο όμω. Βουλγέρι. Μάχη και φάουλ. Ακόμα φάουλ 0-1 τα ομαδικά στην τέταρτη περίοδο προφανώ. Αυτολίδη. Θέλει να σκληρώνει από το Χατζή, ένα ακόμα από τον γράφο, στα 16. Ο γράφος. Κίνηση σήμα και το Δουκέν. Αυτολίδης πήγε για να κλέψει, αλλά το έκανε. Η παράβαση ο Δουλγέρης. Δεν έχει χρειώσει φάλος αυτόν. Ο γράφος, στα 8 δευτερόλεπτα. Έχει γυρίσει ο Αυτολίδης. Ο γράφος για 2 από μακριά, άστοχο, την ώρα που τελείω, ο χρόνος επίθεσης. Αυτολίδης πήγε για το επιθετικό rebound, έχει κερδίσει το foul πράγματι από τον Δουργιάρη τώρα. 0-2. Αυτολίδης την επαναφορά έκλεψε και Διαζίδης, τι άλλο θα κάνουν οι Fools και λέει από όχι κάρτημα τελικά. Κινόμενος, σε κινόμενος πήγε, οκ. Θα ανοιχτό γήπεδο. 24-69. Με φορά στους 35 πόντους. Ο γράφος υπάρχει μπρος πίσω τώρα
έπεισε την μπάλα όντας πίσω από το μισό ο Χωνόζουγλου. Τάσο ένα! Άλεξ ένα! Φίλιμο ένα! Ριονίδης. Γέρης. Δες μέσα! Ένα jump shoot έστοχο. Άρχισε να πάει ο γράφος πάνω στον Ριονίδη και το πλήρωσε 34-71. Στολίδης, υπάρχει σύμπαν για φαουλ. Που έχει γνωστεί στο Σαγιά και τώρα ούτε 1,5 λεπτό είναι στην τέταρτη περίοδο. Στην τέταρτη περίοδο έχουμε τρίτο φαουλ για τους φούλους. Γράφος. Τενέλος στο παλιά σε έρθει στον Αποστολίδη, ο οποίος έχει ποστάρει, θα γυρίσει τελικά μόνος που είναι άστοχος, ο ίδιος στο επιθετικό rebound. Φαουλ. Ένα ακόμα από το Σαγιά. 4 ομαδικά για φούλς. 8. Τι κάνει εκεί πέρα ο κόουτς, τέλος πάντων. Οκ, ιδιαίτερα παραστατικός. Αυτό έχει 33 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Συμπληρωμένο ομαδικά για φούλς. Άστοχος ο Στολίδης. Η μπάλα έχει περάσει εκτός για τους φούλους. Έχουν κολλήσει τους 34 πόντους, αυτό και πάρα πολύ ώρα πλέον. Γέννης. Πολύ μπάλα του Γέννης από τη γωνία σου για 3 άστοχο. Λαμβάνοντας τον Καραγιαννίδη, ο οποίος πήρε από τη γωνία. Ρόζογλου. Θα λίγο να χάσει την μπάλα του Γέννης. Είναι δεύτερος παίκτης που πάει πάνω του. Αλλαγές τώρα στις άμυνες και υπάρχει παράβαση 8 δευτερόλεπτα για μία ακόμα φορά. Πάλι για τους Καρτέλ. Το λάθος. Γέρις. Ζόγλου. Ζωνίδη συγκρατήσου για 3 θα το πάρει, έχει βρεθεί ελεύθερος και είναι εύστοχος. 34-74 η φορά αγγίζει τους 40 πόντους. Υπάρχει deflection και κλέψιμο του Κυριακίδη για μία ακόμα φορά. Στο διάστημα συγκρατεί, όχι κλέψιμο που κάλεσε τα σχέδια του Ροζογλου. Αποστολίδη τώρα. Κέρδισε το φάουλ από τον Κυριακίδη. 2 βολές. Ετοιμάζεται η αλλαγή από τον πάγκο του Καρτέλ. Κυριακίδης και Καλογιαννίδης ετοιμάζονται να περάσουν εντός. Ο γράφος να είναι στον πάγκο. Χατζή στον πάγκο. Έχω τον συγκρότητα από Σορίδης. Άστοχος στη δεύτερη. Υπάρχει σπίριγμα για φάουλ, το πρώτο τον Καρτέλ στην περίοδο που έχει κερδίσει τον... Νούμερο 1 λέει ο... Βέβαια, αναφερόμενος φάουλ. Jump shoot άστοχο από τον Βιγέρη, πάει ο ίδιος, το rebound πάνω περνά εκτός. Ρόζογλου, πέρασε ανάμεσα από 2, ένα ακόμα κλέψιμο που ολοκληρώνει ο Βιγέρης. Στη μία μακρινή πάσα δεν την βρήκε κάπου και ο Βιγέρης. Βιγέρης. Ωραία τώρα, αυτή η πάσα υπέροχο, Team Wolf που βγήκε και πάλι για τους Bulls. Ο Γιάννης πέρασε δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Γέρις. Για 3 άστοχο. Από την περίμενη του Σαγιά και τώρα Καλογιαννίδης μέχρι μέσα θα αφήσει την πάρα στο καλάθι πρώτο έπειτα από πάρα πολύ ώρα εντός παιδιάς 37-76 και έχω την εντύπωση ότι από τον πάγκο coach τον Fools κάνει παιχνίδι με την Κεχίδα λέει κάποια φίλη τον Fools πέσε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 6 αν κατάφερα να προσπάσω σωστά πληροφορίες. Επομένως για τις αλλαγές, I don't know.
τελειώνει. Γκέρι, τελειώνει επίθεση. Πήγε να βάλει μια ακόμα σκαστή πάσα. Λέιζερ, εσύ τελειώνει, δεν τα κατάφερε. Αυτολίδη, κίνηση Γεωργιάδη. Συγκρατεί, καλάθι. Και φάουλ. 6 λεπτά ακόμα για τη λήξη τη τέταρτη περίοδου. Γιάννη άστοχο στη βολή. Από τι βροξίματα θα πάρει ο Βαλογενέδης. Με κάποιο τρόπο είναι άστοχο όμω. Επιθετικό ρημάδο και πάλι. Το Χορόζολου κόπηκε. Κόπηκε, ωραίο. Έβαλε και ένα χι εκεί πέρα. Με τζόγλου δεν κατάφερε να κρέψει ο Βαλογενέδης. Και πάλι από την κορυφή επέμενε για τρει. Αυτή τη φορά είναι άστοχο τη βαλιά τη. Περνάει εκτό. Μαζί με την μπάλα. Γέρι στην επαναφορά. Ο Γιαννίδης πέρασε τη διαζήτηση απέναντι σε δεύτερο παίκτη πέφτοντας με αυτοθυσία βέλα το καλάθι. Ετοιμάζεται πράγματι τετραπλή αλλαγή έχω την εντύπωση. Ο Γιαννίδης αφήνει την μπάλα στο καλάθι, δεν έπαιξε καλή άμυνα του. Έχουν καλωνώσει τις άμυνες του Τσιχούρης όπως είναι λογικό. Ο Γιαννίδης. Πράγματι στο πεντάλεπτο πράγματι θα βγουν 4/5 της ομάδας των Πούλς έχω την εντύπωση, 4 έχουν σηκωθεί από τον πάγκο. Για 3 θα το πάρει και αυτό έχω δεσμευτεί ελεύθερος άνθρωπος από τον Καλογιαννίδης. Θα σπρώξει την μπάλα αλλά εκεί που είναι αντίπαλος. Ο Γιαζίδης και τώρα Γεωργιάδης για μία ακόμα φορά μέχρι μέσα και αυτό το καλάθι. Μπήκε 43-78. Πρώτη ευκαιρία λοιπόν τετραπή αλλαγή για τους Πούλς. Μετζόγλου άστοχο στο σούτ που πήρε, παλιάσει στον φάουλ. Γιαννίδης πέρασε από το κέντρο και πήρε το φάουλ. Έχουμε από δύο. Πράγματι τετραπλή αλλαγή ή πενταπλή. Αυτή είναι αλλαγή στο στρατό ρε παιδιά. Όχι πενταπλή αλλαγή τελικά. Πράγματι. Αλλαγή σκοπιά στο στρατό λοιπόν. Καλογιαννίδης στις βολές. Άστοχος στην πρώτη στο Στεφάνι. Άστοχος στη δεύτερη ο Καλογιαννίδης. Θα σπρώξει την μπάλα στον Γεωργιάδη. Ο Ρόζογλου έχει χτυπήσει παίκτη στον Φούλς. Σπίνει είναι κάτι σοβαρό επίσης. Ο φωτογράφος και ο Χατζή περνάνε εντός εκ νέου σε Αραμέα και τους Καρατέλ. Σηκώνεται ο Αθάνατος όλα καλά. Βαλιάσεις στον πάγκο εκπνέου. Με τελώς διαφορετική σύνθεση λοιπόν. Οι 5 που ήταν στον πάγκο πέρασαν εντός και οι 5 που ήταν εντός πέρασαν εκτός για τους Πούλς. Για 3 και πάλι επιμένει ο Γιάννης άστοχος. Πάλι περνά εκτός. Διαστηρός Αποστολίδη. Κόκκινο λέει ο κόκκινος από τον πάγκο. Ένας χρήμα τον Αθάνατο, ο οποίος έχει πάει πολύ ψηλά. Εδώ πάει στην game, λάθος όμως πάσα τώρα από τον Ραγιώργη. Βγήκε αντίπαλο η μπάλα. Σολίδης. Καλογιαννίδης, όλα χτύψει στο διχτάκι. Γυρίσει, δύσκολη προσπάθεια να κερδίσει το φάουλ για δύο βολές ο Γεωργιάδης. Έστω στην πρώτη. 44-78. Γεια σα. 45-78. Ζωγράφος. Θέλει να εντός στη θέση του Καλογιαννίδη. 4 λεπτά ακόμα. Έχει την μπάλα ο Αθάνατος, θα γυρίσει άστοχος, δύσκολη προσπάθεια. Αμυντικό rebound τώρα στον Γεωργιάδη. Αποστολίδης.
για 3. Άστοχο ο Ρόζολου στην κίνηση και υπάρχει σφύριγμα. Αυτολίδη. Για τον Γεωργιάδη. Στα 5 δευτερόλεπτα. Γράφο στα 3 πρέπει να γυρίσει. Πρέπει να εκτελέσει κάποιο να βγάλει το φίδι την τρύπα. Άστοχο ο Γεωργιάδη. Γεωργιάδη σε φίδι. Κόρι μπάουντ. Άστοχο. Και ο Χατζή και τώρα θέλει να τρέξει το κεφάλι. Πού τη βρίσκουν την ενέργεια οι Φούρσο. Ωραία, πάσα πίσω από την πλάτη του προσωπικού αντιπάλου. Στην Κονιάκη. Και καλά θέλει με... με Γιώργη. Σολίδης. Σουτια, πέρασε άστοχο. Πέρασε μέχρι μέσα άστοχο και πάλι το σουτ. Από τον παίκτη τον Καρτέλ και τώρα υπέροχη πάσα που μπορείς να την αφήσει στο καλάθι. Μετατρέποντας σε assist του βασιλικά του Γιώργη. 45-82. Χατζή, στα 5. Σε αυτή πάσα δεν θα εξυγκρατήσει ο Ιδιάδης. Κλέψιμο και πάλι και πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έτσι που έκανε το κλέψιμο λίγο σε φουλ. Στον κουβόνα. Παραγιώργης. 45-84. Ο Ψολίδης. Ο Ρόζογλου. Η Ιδιάδης θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια. Άστοχος. Να μην κόλλει πάνω στον Μπομπόρα, hop, κάτι ξέχασε εκεί πέρα, πάνε λίγο να χάσει την μπάλα, συγκρατεί, δεν υπάρχει τζαμπολ μεταξύ αυτού και του Γεωργιάδη. Τρία φάουλ ακόμα να δώσει ο Καρνέλ. Κάνε το σουτ για τρεις από πίσω πήγε ο Ζωγράφος, δεν καταφέρει τον κόφτη, ούτε να κάνει το φάουλ. Μπομπόρα σε επιθετικό ριμπάντο ανάμεσα σε δύο και το καλάθι δεν θα έρθει από τον Γωνιάκη. Πέρασε για το coast, coast πάει από Σολίδης, κόπηκε, θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Τον που έχει κάνει ο θάνατος και βολές και αλλαγές. Καλογιαννίδης και Βαλιάς περνάνε εντός. Ο Ρόζογλου και Ζωγράφος στον πάγκο. Άστοχος η πρώτη Μοστολίδης. Άστοχος η δεύτερη Μοστολίδης. Πάρει τη μάχη, θα πάρει το rebound. Καραγιώλης τελικά. Παίρνει την τρίπλα. Παράβαση, 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους Παύλους και τους Καρτέλ. Μελιάσεις. Πέρασε μέχρι μέσα, κόπηκε καθαρά και θα σπρώξει την μπάλα σε αυτόν που μπορείς. Και κατοχή είναι για τους... Φούλς. Μιλάτης. Μπονάς, υπάρχει φάουλα που θα βολιάσει. Κεφάλι Κοντιάκης Γιώργος. Out of goals. Στέλιο, φτερό. Βάλλον φέρον μπονά έξι. Στέλιο. Φτερό. Βες μου μπονά. Παρ' οδηγεί έξω από τον πάγκο. Τον πούλησε από τον coach. Παρά το γνώριζε ότι η διαφορά έχει ακουμπήσει τους 40 πόντους. Βολιάσει έκλειψε. Πάει μέχρι μέσα, κόβει κι άλλα με φάουλ από τον Μπομπόνα. Φτερό σου, πάνε. Ναι, αλλά θέλω κάτι άλλο. Αυτό είναι ο στέλνιο. Για να πληρώσουμε το ίδιο νόμισμα του Φούλσι Καρτέλ. Το έκαναν μερικώ, έκαναν το κλέψιμο, αλλά δεν μπήκε το καλάθι. Παλιά σα άστομο στη βολή. Εύσογος στην πολύ παλιά σας, 46-84 στη δεύτερη. Βινιάκης, το 16 δευτερόλεπτα, ωραία πάσα πήγε να βγάλει. Βγήκε με κάποιο τρόπο έπειτα από την πλέκη στον Κολιάκη και πάλι από την ψηλό 46-86. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις στην βραδιά, από Ψολίδης. Βαλιάσεις, καστή πάσα, λάθος, πήγε να κόψει ο Χατζή. Πάμε,
έφυγε, κόπηκε από τα μπλοκ κατά κάποιο τρόπο. Καραγιώργης, 22 δευτερόλεπτα τώρα, ένα ακόμα κλέψιμο, δεν συγκράτησε ο Αποστολίδης και φάουλ του Καραγιαννίδη στον Κονιάκη. Γκόνας, 17 δευτερόλεπτα, δεν θα εκδοθεί άλλη επίθεση. Τελικό σκορ λοιπόν 46-86, η διαφορά έχει στο γύρο πιθή στους 40 πόντους. Θριαμβευτική νίκη για τους Spurs. Είχαν προβάλλει αντίσταση, αλλά πληγώθηκαν οι καρτέλ. Ήταν πολύ ανταγωνιστική για το λιγότερο από το πρώτο μισό. Κάτι λιγότερο από το πρώτο μισό. Επιστρέφουμε με κάποια άλλη μετάδοση. Έκαναν πάρα πολλά κλεψίματα, δίνοντας πάρα πολύ έμφαση στην άμυνα οι Fools καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Κάπου εδώ πέρα λιώνει η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό και για μία ακόμα φορά. Ευχές, για μου τη συνέχεια να είστε όλοι καλά. Γεια σας!